Για πάμε να δούμε τι είπε η διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σήμερα λοιπόν τα χωρικά μας ύδατα είναι στα 6 μίλια. Λέει εδώ η καθημερινή. Τι σημαίνει αυτό, να μας το εξηγήσετε λίγο, που διαμηνεί η κυβέρνηση τα 6 μίλια κατά διάνοια. Σήμερα τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο είναι στα 6 μίλια. Στο Ιόνιο, δηλαδή από το ακροτήριο Τέναρο και δυτικότερα, είναι 12 μίλια. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι αποφασίσαμε κάποια στιγμή ότι δεν χρειάζεται η χώρα να έχει ενιαίο εύρος αιγαλίτιδα ζώνης και επομένως σπάσαμε αυτή τη διαφορά δυτικά 12, ανατολικά 6. Θεωρητικά η Ελλάδα μόνη της θα καθορίσει το εύρος της αιγαλίτιδα ζώνης, όπως το έκανε στο Ιόνιο. Εν της πράγμαση θα είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Είναι νομίζω αυτονόητο και λογικό. Όχι το αφού είναι μονομερές, αυτό δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση. Το ορίζουμε και μετά ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Θα το ορίσουμε, αλλά δεν θα υπολογίσει κανείς όταν βάζει σε ένα χαρτί μια σειρά πράγματα και λες να του προτείνω να πάω εκεί και να προτείνει να πάει εκεί και να δούμε πού μπορούμε να βρούμε την όλη ιστορία και πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό. Μου φαίνεται απολύτως αυτονόητο. Δεν έχω συμμετάσχει στην διαπραγμάτευση, δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι η απόλυτη λογική της οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης, είτε αγοράζουμε πατάτες στη λαϊκή. Η δική μου προσωπική αντίληψη είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την καλή γυπνίαση. Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει ενιαίο εύρος αιγαλίτιδα ζώνης. Μάλιστα. Μαρία Γαβουνέλη, Γενική Διευθύντρια, ΕΛΙΑΜΕΠ. Όλα. Τα ακούσαμε όλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.